Το βρεγμένο από τη βροχή και τη θάλασσα κατάστρωμα του επιβατηγού χηματαγωγού πλοίου Σαμαριά της ανενδείκε στον καράζ του, βρήκε το ξημέρωμα τους 483 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά. Εξουθενωμένοι από το ταξίδι και το κρύο, οι περισσότεροι χωρίς παπούτσια διανυχτέρευσαν στιβαγμένοι, όπως και στο άθλιο δουλεμπορικό που τους μετέφερε, τυλιγμένοι σε κουβέρτες, προσπαθώντας μάταια να ζεσταθούν. Στις 10 το πρωί, άνδρες του λιμενικού και της ομάδας ειδικών αποστολών αποβίβασαν τους μετανάστες από το πλοίο και άρχισε η διαδικασία της καταμέτρησής τους. Συνολικά 483 μετανάστες αποβιβάστηκαν την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι από το πλοιάριο μήκους 25 μέτρων, το οποίο κατασχέθηκε. Από αυτούς, οι 336 είναι άντρες, όλοι νεαρής ηλικίας, 10 γυναίκες, 128 ανήλικα αγόρια και 9 κορίτσια. Από την ασφάλεια του λιμενικού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, έγιναν τουλάχιστον 7 προσαγωγές ατόμων που φέρονται ως διακινητές των μεταναστών. Σύριοι και Αιγύπτιοι, στην πλειοψηφία τους και λιγότεροι από το Πακιστάν, την Παλαιστίνη και το Σουδάν, ισχυρίζονται πως πλήρωσαν 3.000 δολάρια για το ταξίδι από τα παράλια της Λιβύης με προορισμό την Ευρώπη. I want to go to Italy and Germany to live with my uncle. My uncle live there. So I dream complete my study and make a life better for me and my family. Italy. Like no Yunnan. Italy. Are you okay? Okay. Okay. Ο καπετάνιος του πλοίου Σαμαριά, Ανδρέας Βαρδουλάκης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, με δυσκολία περιέγραψε τις συνθήκες φιλοξενίας τόσων ψυχών. Άθλιες συνθήκες, η μισή ήταν εξυπόλυτη, μικρά παιδιά, μωρά, έγκυος γυναίκες, πραγματικά φρικιαστικές εικόνες, που δεν ανήκουν στο κοινωνία μας και στο νέο να που ζούμε. Λιβερές, έτσι. Συνοχωρεθεί πάρα πολύ. Το πλοίο είναι σε ακινησία τώρα, κάνει την ετήσια επισκευή του. Ελπίζω να τους πάρουν σύντομα να βρουν και αυτοί τον δρόμο τους οι άνθρωποι. Η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας Ελλήνου φρόντισε και σήμερα για το πρωινό των μεταναστών. Τη σύντησή τους έχει αναλάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτοβούλος, χωρίς καθοδήγηση, κινήθηκε η Δημοτική Αρχή Καντάνους Ελλήνου, με τον Δήμαρχο Αντώνη Περάκη να εκφράζει φόβους για συνέχιση των μεταναστευτικών ροών προς τα παράλια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί γιατί είναι η πρώτη φουρνιά έτσι μεγάλη που έρχεται. Αν συνεχίσουν να έρχονται από τη Λιβύη, είτε στην Παλιόχαρτη, σε κάποιο άλλο λιμάνι νότια της Κρήτης, ενδεχομένως και βόρεια, θα αρχίσουν να αποβιβάζονται άνθρωποι από αυτά τα μέρη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, σε επίπεδο αποκεντρωμένης Κρήτης, σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο φυσικά των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης. Ένα συντονισμός. Το μεσημέρι έφτασε στην Παλαιόχωρα ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ο οποίος μίλησε για διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει μια κατάσταση ανάγκης. Έχει επιταχθεί ουσιαστικά το πλοίο της ΑΝΕΝΔΙΚ, για το οποίο εκτιμώ ότι κάποιοι πρέπει να αποζημιώσουν την εταιρεία για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και βέβαια, ένα σωρό άνθρωποι εδώ που φροντίζουν εδώ για την ασφαλειά τους. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, διαβεβαίωσε ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν σε δομές εκτός Κρήτης. Μέλημά μας είναι αυτοί οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό να μεταφερθούν σε οργανωμένες πλέον δομές. Προς το παρόν, δύο σκηνές που διέθεσε η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στήθηκαν από τον Δήμο Καντάνους Ελλήνου στην Προκυμαία για να διευκολυνθούν τα ιατρικά κλιμάκια, οι εθελοντές και μετανάστες.